Πάμε στο ντέρμπι της ημέρας. Με ένα γκολ λοιπόν του Ντέμι Νικολάηδη, κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας έτσι την έξοδό της στο κύπελλο UEFA. Αποστόλη Λουκάς περιγράφει τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Βλάοβιτς τρώνει στον Ολιβάρες, ο Περουβιανός και πάλι στον Κροάτι, τον Βλάοβιτς. Σε ωραία σου του Βλάοβιτς, δεν ευκλειδιάζει το Ματζίδης πάνω στην μπάλα ο Πέτκοφ. Υπάρχει χώρος για τον Βούλγαρο. Φαλτσαριστά, λίγο out. Σέντρα του Τσάρτα, δυνατότερη από όσο θα ήθελε ο Κασάπης, ο οποίος γυρίζει στον Νικολαίδη, σου του Νικολαίδη, στη γωνιά του μαζεύει ο Νικοπολίδης. Βγαίνει συνδυασμός, Καραγκούδης κάνει ένα σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, ευνηδιάστηκε ο Ατματζίδης. Την παλιά, ωραία για τον Λάκη, μπάλα κοντράρε, τρέχει ο Νικοπολίδης και διώχνει. Βγαίνει ο Νικοπολίδης, Κασάπη, σουτ, απέκρουσε πάνω στην γραμμή ο Κούμας, η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 75. Εδώ πολύ ωραίος ο συνδυασμός, Νικολαίδης απέναντι στον Νικοπολίδη, πλασάρι, 1-0 για την ΑΕΚ στο 77. Εδώ Γεωργία στη σέντρα, Νικολαίδης πλασάρι, απέκρουσε ο Νικοπολίδης. Καταπληκτική ευκαιρία στο 79 για ένα δεύτερο τέρμα. Όπως είδαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου για το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας. Να παρακολουθήσουμε τώρα τι δήλωσαν αμέσως μετά το παιχνίδι οι προπονητές των δύο ομάδων. Μία καλή νίκη, αλλά κακό ποδόσφαιρο, δυστυχώς, και από τις δύο πλευρές. Το μόνο ευχάριστο είναι τη νίκη και στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την κατάσταση, μία τέτοια νίκη μετράει πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Είναι μία άσχημη περίοδος για την ομάδα. Εγώ αυτό που εύχομαι πολλές φορές είναι για τον εαυτό μου να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό το λίγο διάστημα που είμαι εδώ κοντά στην ομάδα, ειλικρινά προσπάθησα πάρα πολύ και αυτό να το μεταδώσω στα παιδιά για το δικό τους καλό, να κλείσουμε τη σεζόν όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Πάνω στη γραμμή θα σώσει ο Κούμας τον Παναθηναϊκό από το 0-1. Ντέμις για τον Τσάρτα και πάλι ο Ντέμις. Μπαίνει ο Ντέμις στη μεγάλη περιοχή, θα πλασάρει, γκολ, 0-1 με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 77 και ξεσηκώνονται οι φίλοι της ΑΕΚ στο πέταλο πίσω από την αιστεία του Παναθηναϊκού και που μπήκε τον γκολ τώρα, ένα φοβερό 1-2, Σάρτα και Ντέμι Νικολαίδη και πολύ απλά ο επιθετικός της ΑΕΚ πλάσαρε ψύχραμα τον Νικοπολίδη και κάνει το Παναθηναϊκό ΑΕΚ 0-1. Ο Γεωργίας βγαίνει από πίσω, τρέχει μαρκάρος ο Σεντάριος, Γεωργίας σεντράρει, Ντέμις Νικολαίδης, σώζει ο Νικοπολίδης στο 0-2.